Τα παλιοσίδερα. Διψάει η Ιταλία αλλά και η Γερμανία διψάει για πρώτε ύλε, για μέταλλα. Και ό,τι παλιοσίδερο υπάρχει, και δόξα τω Θεώ, πόλεμο έγινε στην Ελλάδα, παλιοσίδερο υπάρχει πάρα πολύ, η ναυαγισμένα πλοία επίση, ε, αυτά αναλαμβάνουν ελληνικέ εταιρείε με το ζημίο του να τα διαλύσουν. Είναι μεγάλε δουλειέ αυτά, δηλαδή ένα πλοίο ναυαγισμένο ε, που έχει εξοκύλει, που έχει τορπιλιστεί, που ήταν τ' που έχει πέσει, έχει καταστραφεί στο λιμάνι και ούτω καθεξή να το κόψει να το κάνει, να το φορτώσει, να το κάνει παλιοσίδερα και να το στείλει για επεξεργασία είτε στην Ιταλία είτε στη Γερμανία. Είναι μεγάλη δουλειά. Για παράδειγμα, η πιο γνωστή εταιρεία που διακρίνεται εκείνο τον καιρό σε αυτό το είδο τη δραστηριότητα είναι η Βερνίκο Μάτσα, οι, οι οποίοι, έχουν ρημουλκά τον καιρό εκείνο και είναι ειδικευμένοι στην αυτιλία και αναλαμβάνει εργολαβίες μεγάλες στην διάλυση πλοίων και στην πώληση αυτού του, του σκράπ, ας πούμε, στη, στη Γερμανία στη στην Ιταλία προσοδοφόρες δραστηριότητες, εξαιρετικά προσοδοφόρες, που, αν θέλετε, φτιάχνουν μια χρυσή εποχή συγκέντρωσης του ελληνικού κεφαλαίου στην κατοχή. Στο όνομα του ναζισμού. Ε, τώρα, σε άλλες, περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε στην εταιρεία το μεγάλο μεταλλουργικό εργοστάσιο του Γκλαβάνη στο Βόλο. Ο Γκλαβάνης φτιάχνει πετρελομηχανές για να κινηθούν τα τσιμεντόπλια και τα άλλα που φτιάχνουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και τα άλλα πολεμικά πλοία που φτιάχνουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Οι μηχανέ κατασκευάζονται εκεί. Ε, φτιάχνει επίση μεγάλε κατασκευέ σιδερένιε, σιδηροδρομικέ γέφυρε ή γέφυρε, και φτιάχνει επίση τα, τα στέγαστρα των αεροπλάνων για τα στρατιωτικά αεροδρόμια, αυτά τα μεγάλα, τα στρογγυλά α πούμε κλπ. για να καλύπτονται τα αεροπλάνα είτε από τι καιρικέ συνθήκε, είτε από τα μάτια του εχθρού, είτε από θράσματα σε περίπτωση βομβαρτισμού και ούτω Πολύ μεγάλε κατασκευέ. Λοιπόν, η εταιρεία Εγλαβάνης, η οποία αναλαμβάνει αυτά τα έργα, δουλεύει full το φουλ, δηλαδή όσο επιτρέπει η καύση τόσο παράγει, ε, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ε, βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που προσπαθούν να στήσουν έναν ελληνικό φασισμό και για την περίοδο αυτή, γιατί απειλούνται από το Αντάρτικο κλπ. και ίσως για μετέπειτα. Και αν θέλετε, στη Θεσσαλία, όλη αυτή η υπόθεση καταλήγει στα ΕΑΣΑΔ, μία από τις σκληρότερες ε, οργανώσεις συνεργασίας ε, φασιστικού τύπου και χαρακτήρα στην διάρκεια της κατοχής. Εθνικός αγροτικός σύνδεσμος κλπ. κλπ. Ε, είναι πολύ στενά τα πράγματα, αν θέλετε, η σχέση. Και είναι λίγο, ε, λίγο υπερβολικά αστείο όταν ακούει κανείς ότι ο καπιταλισμός δεν γνωρίζει τι είναι ο φασισμό, τι είναι ο ναζισμό, ότι απλά πρόκειται για δύο άκρα, έτσι κλπ. Και λοιπά, και λοιπά. Αφού είναι μα είναι εργαλείο που δουλεύει γι' αυτό.